Ταραχές ξέσπασαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν χιλιάδες αγανακτισμένοι πολίτες διαδήλωσαν με αφορμή τα τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από τον προσφυγικό καταβλισμό της Τζεμπαλίγια. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς το κέντρο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής, όπου τους περίμεναν άνδρες της αστυνομίας της Χαμάς. Για να τους διαλύσουν άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Εδώ και μερικές εβδομάδες και μέσα στην καρδιά του χειμώνα τα σπίτια στη Γάζα έχουν ρεύμα μόλις 3 με 4 ώρες το 24ωρο. Ολόκληρες οικογένειες αναγκάζονται να ζεσταθούν με κεριά και καίγοντας κλαδιά και ξερόχορτα. Συχνά αναγκάζονται να ξυπνήσουν μέσα στη νύχτα για να κάνουν ένα ντους και να πλύνουν ρούχα.